Καλώ ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο, σε άλλη μια ανάλυση. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε ανάλυση την πλατφόρμα και το project Solidus AI Tech, είναι μια πλατφόρμα λοιπόν, και ένα project το οποίο είναι πολλά υποσχόμενο, σύμφωνα λοιπόν με τη δική τους περιγραφή και ανάλυση λοιπόν, που έχουν δώσει για το τι θέλουν να φτιάξουν. Έχουν συνδυάσει λοιπόν, την τεχνητή νοημοσύνη με το blockchain και επίσης με, ένα μεγάλο, με μια μεγάλη βάση δεδομένων, την οποία λοιπόν, μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες σε, σε μικρό-μεσαίες επιχειρήσεις, σε μεγάλες επιχειρήσεις, σε, ακόμα και σε κυβερνήσεις λοιπόν, στην Ευρώπη, φυσικά και σε όλο τον κόσμο και υπόσχονται να γίνουν, να γίνουν μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο σε αυτό το ε, τομέα. Ε, σίγουρα η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον, φαντάζομαι το έχετε καταλάβει οι περισσότεροι. Βέβαια δεν έχουμε πολλά projects αυτή τη στιγμή, πρέπει να έχουμε πολύ ελάχιστες ιδέες που να έχουν, να κάνουν, που να έχουν κάνει κάποιον συνδυασμό λοιπόν, και με τα κρυπτονομίσματα, ε, με την τεχνολογία του blockchain, αλλά το συγκεκριμένο έχει πολλά να δώσει, ε, είναι αρκετά υποσχόμενο Συνεργάζονται και με την Microsoft και με πολλές άλλες αξιόλογες εταιρείες, τις οποίες θα δούμε στη συνέχεια και θα δούμε και τα tokenomics και το πώς θα δουλέψει και το ecosystem τους, λοιπόν, και οτιδήποτε σημαντικό που θα μπορούσα να σας βοηθήσω με την έρευνα για αυτό το project, διότι προσπαθώ να βρω όσο πιο ενδιαφέροντα projects υπάρχουν αυτή τη στιγμή και ειδικά πολλά υποσχόμενες ιδέες που είναι στο ξεκίνημά τους και αυτό το project είναι στο ξεκίνημά του, σαν solidus AI Tech, αλλά σαν Solidus Technologies, είναι αρκετά χρόνια και εδρεύει στην, στην Αγγλία. Η Solidus AI Tech είναι η θηγατρική ουσιαστικά της μαμά εταιρείας, θα λέγαμε Solidus Technologies, το οποίο θα δούμε λοιπόν και στη συνέχεια του βίντεο. Mm. Καλώς ήρθατε ξανά. Like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι για καθημερινή ενημέρωση και αναλύση και Μην λάβετε αυτό το βίντεο σαν οικονομική ή επενδυτική συμβολή. Κάντε τη δική σας έρευνα, όπως πάντα, στο τέλος του κάθε βίντεο. Προσοχή στου κάμερε και ειδικά αυτού που υποδειούνται εμένα μένα στα social media. Δεν πρόκειται να σα ζητήσω ποτέ να μου στείλετε χρήματα ή κρυπτονομίσματα. Ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα social media, Twitter και Instagram και πάμε να δούμε λοιπόν περισσότερα πράγματα για την συγκεκριμένη εταιρεία. Η εταιρεία λοιπόν, Σαν ε, Solidus ε, είναι αρκετό καιρό λοιπόν, στην αγορά και η ιδέα για, το, για τη συγκεκριμένη εταιρεία έχει ξεκινήσει από το 2018, αλλά έχει ε, ε, ουσιαστικά μπει σιγά-σιγά λοιπόν, στην αγορά και έχει αρχίσει να χτίζεται στην αγορά από το γεννάει το 2021, όπου λοιπόν εγκαθιδρύθηκε η εταιρεία Solidus Limited και ο στόχος λοιπόν της συγκεκριμένης εταιρείας είναι να χτίσει ένα οίκο, θα το πω στα αγγλικά με τις λέξεις που υπάρχουν εδώ πέρα, οίκο friendly high performance computing data center και ένα, μια δομή λοιπόν με την οποία θα... Μια πλατφόρμα λοιπόν η οποία θα δίνει ε, υπηρεσίες, Οι υπηρεσίες λοιπόν που έχουν να κάνουν με, με υπολογιστική ισχύ, με ε, data center λοιπόν σε κρατικέ υπηρεσίες, σε, σε κάτι αυτή τη στιγμή, σε μεγάλες εταιρείε, μικρομεσαίε επιχειρήσεις και σε επαγγελματίε λοιπόν που μπορεί να χρειάζονται και που σίγουρα θα χρειάζονται, ε, βασικά ήδη χρειάζονται αυτή τη στιγμή, θα χρειαστούν σίγουρα και τα επόμενα χρόνια, όσο ποτέ, διότι τα πάντα πλέον θα μπουν ψηφιακά. Και θα έχουμε λοιπόν το AI να κυριαρχεί μαζί με το blockchain, με το Web3,0 web και. Α πούμε αυτά τα δύο για την ώρα τουλάχιστον, γιατί το μέλλον μα επιφυλάσσει πολλά. Ε, και έχουν φτιάξει φυσικά και το AI Tech Token, το οποίο λοιπόν θα χρησιμοποιηθεί στο δικό του το σύστημα για να, για να λειτουργήσει ο ολόκληρο το ecosystem. Και το πρόβλημα που έχουμε εδώ είναι ότι στην Ευρώπη δεν έχουμε αρκετέ εγκαταστάσει, δεν έχουμε βασικά εγκαταστάσει γύρω από αυτό, και υπάρχει λοιπόν. Ε, λίγη χρήση στην Ευρώπη σε σχέση με την Αμερική και όσοι είναι στην Ευρώπη, λοιπόν, όσοι χρησιμοποιούν στην Ευρώπη, βασίζονται πάνω σε, πάνω σε τέτοιε εγκαταστάσει, λοιπόν, data center που υπάρχουν στην Αμερική. Σαν αποτέλεσμα να, να γίνεται μόνο 5% λοιπόν, ε, ε, κατανάλωση αυτή τη στιγμή. Ενώ η λύση που προσφέρουν τώρα αυτό είναι να, να, χτίσουν λοιπόν, ένα data center με βάση την Ευρώπη, όπου λοιπόν, θα προσφέρουν καλύτερε υπηρεσίε ε, στην Ευρώπη, λοιπόν, σε εταιρείε, σε μικρομεσαίε επιχειρήσει, σε, σε κυβερνήσει και σε οποιονδήποτε χρειαστεί λοιπόν κάτι τέτοιο, super computer, λοιπόν, μέσα στην Ευρώπη κτλ., δίνοντας λοιπόν καλύτερες λύσεις με, με υψηλότερη ταχύτητα, ίντερνετ με χαμηλότερο κόστος ενέργειας, λοιπόν με 40% χαμηλότερο κόστος ενέργειας και Φυσικά, αν πετύχουν κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει καμιά απολύτω εγγύηση ότι όλο αυτό το project θα δουλέψει 100% τέλεια. Αλλά αν φυσικά ε, ε, χτίσουν κάτι τέτοιο, σίγουρα λοιπόν θα έχει ε, αρκετό ενδιαφέρον. Και πάνω σε αυτό λοιπόν, επίση μπορεί να χρησιμοποιηθεί λοιπόν, και το σύστημα υγεία ε, και περίθαλψη κτλ. Και, και μπορεί να συνδυαστούν λοιπόν, με, το, ε, με την τεχνολογία τη τεχνητή ε, νοημοσύνη. Αυτό το σύστημα επίση θα είναι φιλικό προ το περιβάλλον, όπου λοιπόν θα, θα γίνεται και λιγότερη κατανάλωση ενέργεια, όπου τώρα υπάρχει ε, συνέχεια συζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο να είναι οτιδήποτε φτιάχνεται όσον αφορά την τεχνολογία και την κατανάλωση ενέργεια, να είναι από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και να είναι φιλικό και προ το περιβάλλον λοιπόν. Και αυτό αναφέρω λοιπόν ότι κάνουν και οι ίδιοι εδώ πέρα, όπου χτίζουν λοιπόν. Ε, ένα AI hardware το οποίο λοιπόν θα δουλέψει με, με το, ίδιο IP. Τώρα υπάρχουν κάποιε ορολογίε εδώ που δεν θέλω να σα βάλω σε αρκετά από αυτά. Αλλά λοιπόν θα, ε, με λίγα λόγια θα υπάρχει λοιπόν μια τεχνολογία με ένα data center μέσα στην Ευρώπη που θα, μπορού, θα μπορεί να δώσει λύσει σε όλη την Ευρώπη για όσου χρειάζονται λοιπόν να χτίσουν πράγματα πάνω σε αυτό λοιπόν να χτίσουν διάφορα softwares, hardwares και οτιδήποτε λοιπόν το οποίο μπορεί να λειτουργήσει πάνω σε data center. Επίση, αν παρέχουν τη δική του πλατφόρμα ω υπηρεσία και όχι τη Microsoft, την οποία κατασκευάζει η εταιρεία του με αυτόν τον τρόπο, θα έχουν, με αυτόν τον τρόπο θα έχουν και υψηλότερα περιθώρια κέρδο. Διότι μέχρι στιγμή δουλεύει λοιπόν, η Solidus Technology με την, σαν συνεργάτη λοιπόν, με την Microsoft, αλλά κάνοντα λοιπόν αυτό μπορεί να έχουν υψηλότερα κέρδη. Οι κρατικέ αρχέ λοιπόν θα μπορούν επίση να ζητήσουν να, σχεδιάσουν, να, να, να σχεδιάσει η AI Tech Solidus να σχεδιάσει λοιπόν ειδικά apps τα οποία μπορεί να χρειαστούν λοιπόν, για να λειτουργήσουν διάφορε υπηρεσίε, λοιπόν, δημόσιε υπηρεσίε. Και αυτό λοιπόν κάνει μοναδική την πλατφόρμα αυτή τη στιγμή. Χρησιμοποιούν την πλήρη γάμα εργαλείων τη Solidus. Η ITEC χτίζει ένα λειτουργικό σύστημα blockchain για το δημόσιο τομέα. Η εταιρεία χρησιμοποιεί smart contracts, λύσει διαχείριση προσεχών στοιχείων και αυτοματοποίηση λοιπόν, διαφόρων διαδικασίων, γιατί θα δουλεύει η πλατφόρμα και σαν self-service και φυσικά πάνω στο δικό του το στο AI, Tech Token. Οι σύνθετε εργασίε ανάλυση δεδομένων λοιπόν, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα, για παράδειγμα, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, smart contracts υγεία, ψηφοφορία, φορολογία, lead generations, διαχείριση ταυτοποίηση αυτόματων διαδικασίων και πολλά άλλα ακόμα λοιπόν και ελέγχου στα σύνορα θα μπορούν να γίνουν λοιπόν πάνω στην... και να χρησιμοποιήσουν λοιπόν τα δικά τους... το δικό τους data center αυτή τη στιγμή. Υπόσχονται φυσικά και υψηλή ασφάλεια λοιπόν για την λειτουργία του data center, χρησιμοποιώντας λοιπόν άλλες τεχνολογίες και roadmap ακόμα και της NATO, όπου μπορείτε να δείτε λοιπόν και αναλυτικά αυτά στην δική τους στη πλατφόρμα. Αποδειγμένες λοιπόν μεθοδολογίες και τεχνολογίες λοιπόν που έχουν δουλέψει ήδη σε, σε στρατό ας πούμε σε διάφορες χώρες και στο ΝΑΤΟ Σαν τεχνολογίες, λοιπόν, μην, δεν υπάρχει κάποια σύνδεση με το στρατό, απλά η, η, το implement, λοιπόν, της τεχνολογίας ε, όσον αφορά, λοιπόν, την ασφάλεια στα, στις βάσεις δεδομένων, στα data centers. Okay. Και τώρα, λοιπόν, πάμε στα tokenomics. Οτιδήποτε θέλει να μάθει κάποιο παραπάνω για αυτό, μπορεί να διαβάσει το White Paper του πάσα στιγμή λοιπόν, για την τεχνολογία του. Στο website επίση υπάρχουν όλε οι πληροφορίε. Απλά να δούμε λοιπόν έτσι ένα, ήταν ένα, ας πούμε, ένα summary για να δείτε λοιπόν με, λίγο πολύ με το τι έχει να κάνει και τώρα να πάμε λοιπόν λίγο και στα Tokenomics του, ε, του συγκεκριμένου Project. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βρίσκεται σε pre-sale. Έχει ε, τρει διαφορετικέ ε, φάσει: είναι το private sale, το pre sale και το public sale αυτή τη στιγμή λοιπόν που μπορεί να συμμετέχει κάποιος. Τώρα, έχουμε λοιπόν το, το private sale που έχει ξεκινήσει στις 18 Νοεμβρίου και θα τελειώσει 31 Δοδεκάτο. Σε τιμή λοιπόν που βλέπετε εδώ πέρα 0,063 λιγότερο από ένα σεντ, σχεδόν μισό σεντ λοιπόν κάτι λίγο παραπάνω από αυτό φυσικά έχει a minimum επένδυση ηλίων δολαρίων στην επόμενη φάση θα είναι το minimum λοιπόν θα είναι 5.000 θα είναι ακόμα παραπάνω τώρα όποιος το μελετήσει και θεωρήσει ότι είναι λοιπόν σοβαρό project μπορεί να το κοιτάξει αυτό προφανώς δεν είναι λοιπόν για 50-100 δολάρια και ούτε είναι για δοκιμή κάποιος μελετάει ολοκληρωμένα το project και αποφασίζει λοιπόν για το τι θέλει να κάνει και εδώ βλέπουμε λοιπόν τώρα το, επίσης το supply του συγκεκριμένου το project, το οποίο θα είναι συνολικά σαν max supply λοιπόν θα είναι 10 δισεκατομμύρια. Ε, λέει πόσα θα απολυθούν, θα απολυθούν λοιπόν 4 δις, τα υπόλοιπα θα μοιραστούν με διάφορους τρόπους, θα υπάρχει και ε, stake and rewards το οποίο θα δούμε σε λίγο. Ε, private sale, pre-sale, public sale, λοιπόν marketing, liquidity staking, το οποίο πρέπει να υπάρχει, reserve team κτλ. Και, και advisors, υπάρχει και μια δυνατή ομάδα πίσω από το project το οποίο μπορούμε να δούμε λοιπόν και το fund allocation όπως βλέπετε εδώ πέρα θα υπάρχει λοιπόν και stake and reward δεν έχουν δώσει ακριβή ποσοστό αυτή τη στιγμή παρόλο που λέει ότι που λένε για 7,5% μόλις είναι έτοιμο λοιπόν θα, θα αναφερθούν και σε, θα δώσουν και πιο συγκεκριμένα νούμερα λοιπόν και για το, και για το stake and reward στη συνέχεια. Ε, και φυσικά έχουν και ένα σχέδιο λοιπόν για να ε, κάψουν τα tokens και να μειώσουν το ε, το supply. Λοιπόν κάθε τρει μήνε θα κάνουν λοιπόν... Θα θα υπάρχει ένας μηχανισμός, αυτόματος μηχανισμός, καθώς ο κόσμος θα αγοράζει υπηρεσίε λοιπόν, AI υπηρεσίε και θα πληρώνει με το AI Tech Token. Κάθε τρίμηνο λοιπόν, θα υπάρχει ένας μηχανισμός όπου θα καίει τα tokens, τα οποία θα αγοράζει ο κόσμος και έτσι θα μειωθεί και το supply στο 50% σε βάθος χρόνο. Και ο στόχος τους, λοιπόν, είναι να το μειώσουν από 10 δις στα στη συνέχεια. Το project αυτό λοιπόν έχει ξεκινήσει να χτίζεται λοιπόν από το 2018 και εδώ πέρα λέει ακριβώς ας πούμε, το roadmap και την εξέλιξη του project το πώς ξεκίνησε, τι χτίζανε τόσο καιρό, δηλαδή μιλάμε ένα project το οποίο το δουλεύω ένα αρκετό καιρό για να φτιαχτεί λοιπόν κάτι τέτοιο και συναντήσει λοιπόν που κάνανε με κυβερνήσει και όλο αυτό για να το για να χτίσουν. Φυσικά δεν μιλάμε για. Μιλάμε λοιπόν για ένα project το οποίο θα λειτουργήσει και σαν decentralized, αλλά θα λειτουργήσει λοιπόν και απλά θα δώσει ουσιαστικά υπηρεσίε για data center. Δεν θα υπάρχει κάποιο σημείο ελέγχου από αυτό απαραίτητα. Εδώ βλέπετε τώρα και, στο, και το 21 τι χτίσανε μέχρι στιγμή και το πρώτο λοιπόν τρίμηνο του 2022 το 22, λοιπόν το τι αναμένετε αναμένεται να βγάλουν λοιπόν στην αγορά, το τι, την εξέλιξη που αναμένεται στη συνέχεια, οπότε μελετήστε λίγο και το roadmap τους. Εδώ μετά μπορούμε να δούμε λοιπόν και, του τους funders και την ομάδα που, που βρίσκεται πίσω από το project, έχουν τα προφίλ τους στην πλατφόρμα κανονικά που μπορείτε λοιπόν να τους δείτε. Είναι λοιπόν το κεφάλι της Solidus Technologies στην Αγγλία λοιπόν και είναι υπεύθυνο επίσης και για τις συνεργασίες λοιπόν όπως την Galaxy International και τις υπόλοιπες που θα δούμε παρακάτω. Η ομάδα έχει ενδιαφέρον η ομάδα λοιπόν φαίνεται ότι έχει αρκετό ενδιαφέρον με ειδικού στο χώρο και, στο, και στη τεχνολογία λοιπόν, IT με πάνω από 24 χρόνια, 24 χρόνια εμπειρίας, αλλά και γενικά λοιπόν στην, στις επιχειρήσεις και στην, στην ασφάλεια και σε πολλά άλλα, το οποίο λοιπόν μπορείτε να μελετήσετε εδώ και να δείτε όλη την ομάδα που υπάρχει, που υπάρχει πίσω από το project. Τώρα, Όπω είπα και στην αρχή, το βίντεο αυτό δεν αποτελεί παρότρινση ή απένδυση. Είναι ουσιαστικά απλά κάποιε πληροφορίε λοιπόν, για το συγκεκριμένο project. Μπορώ να πω κάποιε φορέ τη δική μου άποψη, αλλά πρέπει να μελετήσετε. Δείτε λοιπόν στο white paper του το τι ακριβώ έχει πάρει. Λοιπόν, κάντε μια μελέτη με την ησυχία σα και αποφασίστε λοιπόν αναλόγω για το τι βλέπετε γύρω από αυτό το project. Α δούμε λίγο λοιπόν και την δομή τη εταιρεία. Μιλάμε λοιπόν για την, Solidus, την παρούσα εταιρεία τη Solidus Technologies, η οποία χτίστηκε από από το 2017 και λειτουργεί ήδη λοιπόν και συνεργάζεται με διάφορε εταιρείε εδώ όπω και την Microsoft, όπω είπαμε και προηγουμένω. Και τώρα λοιπόν έχουμε τη θηκατρική τη εταιρεία την Solidus AI Tech, η οποία επίση έχει λοιπόν και αυτοί οι δυναμικού συνεργάτε στο χώρο. Και φυσικά μπορείτε να δείτε λοιπόν και στα, στα media λοιπόν για την συγκεκριμένη εταιρεία λοιπόν και τι αναφορέ του που έχουν κάνει και τι αναλύσει και φυσικά λοιπόν και τι δικέ και το white paper όπω είπαμε και πριν. Στη συνέχεια λοιπόν μετά ε, η συμμετοχή στην πλατφόρμα η εγγραφή είναι πάρα πολύ εύκολη. Σε 126 μέρες από τώρα λοιπόν θα τελειώσει και το ε, το sale το δικό τους στο ICO που έχουν αυτή τη στιγμή. Ε, κάντε εγγραφή λοιπόν θα βρείτε και link κάτω από το βίντεο με το link που υπάρχει έχετε και ένα μικρό bonus ε, στην αγορά των ε, tokens αν κάποιος αποφασίσει. Και η διαδικασία λοιπόν είναι πολύ εύκολη αν κάποιος λοιπόν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο. Κάνοντας λοιπόν απλά έναν λογαριασμό μέσα στην πλατφόρμα, εδώ που λέει buy tokens, Σα δείξω απλά λίγο την διαδικασία, χρειάζεται να γίνει ένα KYC, λοιπόν, που απλά ουσιαστικά μια πλατφόρμα ή μια ταυτότητα ή ένα διαβατήριο, Προσθέτετε λοιπόν εδώ πέρα μετά στη συνέχεια αφού έχετε κάνει το KYC ένα ARC20 wallet address οπότε μπορείτε να προσθέσετε κάτι από uh, το MetaMask σας εδώ πέρα δίκτυο Ethereum, αυτό είναι το ARC20 ή και από κάποιο άλλο uh, βασικά λέει εδώ πέρα choose a wallet where you can add custom tokens από το Metamask wallet, διότι μετά θα προσθεθούν τα tokens στο δικό σας το Metamask. Εδώ λοιπόν βάζει κάποιος μετά στη συνέχεια το ποσό που θέλει σε USD, σε USD και λέει ακριβώς πόσο θα πάρει και πόσο είναι σε, σε Bitcoin. Πάρα πολύ εύκολη λοιπόν η διαδικασία. Online uh, payment, στέλνετε λοιπόν, κάντε τη μεταφορά, τη πληρωμή λοιπόν που θέλει κάποιος και το minimum όπως είπα και πριν είναι 1000 δολάρια τώρα λοιπόν μέχρι και τι 31 Δεκεμβρίου και μετά το μήνυμα θα είναι στα 5.000 δολάρια και πάνω. Αυτά λοιπόν. Ακολουθήστε του και στα social media αν θέλετε να παρακολουθήσετε κάτι παραπάνω, να του ψάξετε λίγο παραπάνω και στο Twitter, Instagram λοιπόν και στα υπόλοιπα social αν θέλετε. Οπότε, κάπου εδώ τελειώνουμε το σημερινό βίντεο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μέχρι το τέλο. Like στο βίντεο αν σα άρεσε. Ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα social media, Twitter και Instagram. Ε, κάντε εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχετε κάνει ακόμα και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλά κέρδη.